Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από την Κύπρο. Πριν όμως περάσουμε στο θέμα αυτό, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε στην οικογένεια του Hellenic TV τον νέο μας συνεργάτη, τον Σάβα Ζαβρό, ο οποίος κάνει τα πρώτα του δημοσιογραφικά βήματα εδώ στο Hellenic TV. Η πρώτη του συνέντευξη, όπως προαναφέραμε, έρχεται από την Κύπρο και φιλοξενεί την διακεκριμένη νεαρή χορεύτρια και ηθοποιό Εμιλία Σχέλη, η οποία διαπρέπει σε μεγάλες παραγωγές στο εξωτερικό αλλά και στην Κύπρο. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σε ακόμα μια εκπομπή της Ομογένειας. Το σημερινό ένθετο κάνει πρεμιέρα μαζί με μένα τον Σάβα Ζαβρό, όπου ποδαρικό θα μας κάνει η καταξιωμένη χορεύτρια Εμιλία Σχέλη. Με την Εμιλία, να σας πω πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, ότι δεν γνωριζόμαστε τώρα, καθώς καταγόμαστε και δύο από τη Γεροσκήπου, από την επαρχία Πάφου της Κύπρου, είμαστε συμμαθητές και παιδικοί φίλοι. Εμιλία μου, καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλησπέρα, καλά είμαι εσύ? Πολύ καλά κι εγώ. Το κάναμε λίγο αντίστροφα. Τώρα που εσύ επέστρεψες στην Κύπρο, εγώ ήρθα στο Λονδίνο. πραγματικά. Όμως θα ήθελα να πάω πράγματα από την αρχή. Θα ήθελα να μου πεις πώς ξεκίνησε η χορευτική σου πορεία. Εγώ ξεκίνησα το χορό γενικότερα στα τρία μου, επειδή είχα τόση πολύ ενέργεια που η μητέρα μου δεν ήξερε τι να με κάνει και μου λέει ξεκίνησε χορό για να βγάλει ενέργεια όλη. Έτσι όπως έτσι ξεκίνησε, ξεκίνησα από μπαλέτο, πήγα σε μοντέρνο, σε hip hop, tap και σιγά σιγά αποφάσισα ότι θέλω να γίνω επαγγελματίας χορεύτρια. Έκανα κάποιο αντισιόν στο εξωτερικό και έφυγα στη σχολή στη Σκωτία ένα χρόνο και μετά στο Λονδίνο. Στα πόσα χρόνια ήρθες εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο? Ήμουνα 14 με 15 χρονών. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Στο βιβλίο σου έχω δει ότι έχεις κάνει σπουδαίες συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι έχεις παρευρεθεί σε σπουδαία events. Ποια είναι αυτά τα ονόματα τα οποία έχεις συνεργαστεί και πού έχεις παρευρεθεί? Γενικά ήμουν πάρα πολύ τυχερή να συνεργαστώ με πάρα πολλά ονόματα. Κάποια από αυτά όμως είναι η Dua Lipa, ο Jason Derulo, η Nicki Minaj, ο Sean Paul, David Guetta. Έχω συνεργαστεί με τα MTV VMAs, με τα Brit Awards, τα UEFA Champions League, την Becky G, το Craig David, την Pepsi, τα JD Sports. Γενικά είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί έχω κάνει πολύ καλές συνεργασίες. Υπάρχουν άλλα τόσα, αλλά κάποια από αυτά είναι... Πώς είναι να δουλεύεις με τόσο μεγάλα ονόματα? Εννοείται ότι είναι τιμή σου να χορεύεις με αυτούς τους τραγουδιστές, με αυτά τα brands, σε live shows, ειδικά στα music videos. Είναι πραγματικά το όνειρο κάθε χορευτή του δικού μου στυλ το να κάνει αυτές τις συνεργασίες. Εντάξει, εννοείται ότι είναι πολύ σκληρή δουλειά. Ώρες, πολλές τις πρόβες, πολύς επαγγελματισμός, πολύ δύσκολο να πάρεις τη δουλειά. Αλλά με την πάρεις, μόλις φτάσεις στο τέλος της δουλειάς, λες... Η επιβράβευση. Ναι. Εννοείται. Από όλα αυτά που έχεις κάνει, ποια στιγμή ξεχωρίζεις? Υπάρχουν δύο. Η μία είναι σίγουρα το πρώτο μου live show με τον Fresh Montana και τον Sway Lee που χορέψαμε το Unforgettable στα πρώτα MTV VMAs του 2017 στο Λονδίνο. Wow. Επειδή ήταν η πρώτη μου φορά σε live show, πραγματικά ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια όλου του show έλεγα ότι αυτό μου αποκλείεται. Δεν το ζεις. Έλεγα, δεν το ζεις. Έβλεπα τις κάμερες μπροστά μου και λέω αποκλείεται. Ο κόσμος να φωνάζει. Ήταν πραγματικά κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Και το άλλο είναι σίγουρα το UEFA Champions League με την Dua Lipa και το Sean Paul. Επειδή ήταν ο τελικός με τη Real Madrid και τη Liverpool, που ήταν οι fans του ποδοσφαίρου, αυτό το ποδοσφαιρικό feeling ήταν ανατριχιαστικό πραγματικά. Και ήταν εξαιρετικό. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Ωραία. Πριν συνεχίσουμε τις ερωτήσεις, θα ήθελα να πάμε να δούμε όλοι μαζί αυτές τις στιγμές και να επιστρέψουμε. We'll be right back.
Επιστρέψαμε. Πρόσφατα, Έμιλι μου, πέρα από το χορευτικό σου ταλέντο, που το ξέραμε όλοι από τόσα πράγματα που έχεις κάνει, σε απολαύσαμε και στο υποκριτικό σου ταλέντο. Ναι. Μένα έχεις συμμετάσχει σε σειρά εποχής του ΡΙΚ, που ονομάζεται κάποτε το 80. Θα ήθελα να μου πεις πώς έγινε αυτή η μετάβαση από το χορευτικό στο υποκριτικό σου ταλέντο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Αγγλία, στα 15, ξεκίνησα και υποκριτική μαζί με το χορό. Έτσι ώστε να έχω και τα δύο διπλώματα, έκανα musical theater, υποκριτική, τραγούδι και χορό. Στη διάρκεια των συνεργασιών μου στο χορό, έκανα κάποια short films μικρά στην Αγγλία, κάποια μικρά διαφημιστικά στην τηλεόραση, αλλά ήταν η πρώτη μου σειρά στην τηλεόραση στην Κύπρο και ήταν το πρώτο, η πρώτη συνεργασία που έκανα στα κυπριακά επίσης. Το οποίο ήταν κάτι το πολύ διαφορετικό για μένα, γιατί όπως ξέρεις και εσύ, από τα 14 στην Αγγλία αγγλικά, ήμουν παιδάκι, οπότε μεγάλωσα με την αγγλική γλώσσα και την αγγλική προφορά. Και έτσι ήταν πολύ ωραίο συνέστημα να βρεθώ πίσω στις ρίζες μου, στο κυπριακό, σειρά εποχής. Ήταν πραγματικά κάτι πολύ διαφορετικό, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και είμαι πολύ ευγνώμων που το έκανα. Θα σε ενδιέφερε μια καριέρα στο χώρο της υποκριτικής, αποκλειστικά. Εννοείται. Είναι άλλωστε και ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα. Ακολουθήσω πάρα πολύ σκληρά. Ελπίζω πως θα γίνει, δεν ξέρω. Τώρα σε τι φάση σε βρίσκουμε, τι κάνεις επαγγελματικά? Τώρα ξέρετε ότι ο κορονοϊός έφερε πολλά δύσκολα σημεία στην καριέρα ενός καλλιτέχνη ειδικά και ειδικά ενός χορευτή, ηθοποιού. Τώρα αυτή τη στιγμή διδάσκω χορό σε κάποιες σχολές στην Κύπρο μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τις δουλειές στο εξωτερικό. Είχα μιλήσει και με τους agent μου στην Αγγλία και μου λένε μην τολμήσεις να έρθει, δεν υπάρχει κάτι τώρα. Πραγματικά, δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα. Όμως, αναμένουμε ότι θα υπάρξουν καλύτερες στιγμές πολύ γρήγορα. Ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες, ναι. Ξέρω ότι ο καιρός δεν ευνοεί για όνειρα και μελλοντικά σχέδια, αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Έχεις κάποιο ανεκπλήρωτο όνειρο, κάποιο πλάνο στο μυαλό σου που θες να υλοποιήσεις? Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλά πλάνα στη ζωή μου. Και όλα έχουν σχέση με το θέατρο, με το χορό. Σίγουρα μια μεγαλύτερη καριέρα στην υποκριτική θα ήταν όνειρο. Περισσότερες συνεργασίες στο χορό, εξίσου μεγάλη επιθυμία μου. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά που θα ήθελα να κάνω, τα οποία σίγουρα δεν μπορώ να συζητήσω τώρα. Όμως ευελπιστώ ότι ο καιρός θα με ευνοήσει μετά τον κορονοϊό, ελπίζω, και θα υπάρξουν ευκαιρίες. Θα ήθελες να επιστρέψεις στο νέο βασίλειο, να μείνεις στην Κύπρο, στην Ελλάδα? Πώς το σκέφτεσαι? Η αλήθεια, θα ήθελα να συνεργαστώ και με Αγγλία και με Ελλάδα και με Κύπρο. Θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω τις χώρες μας στο να αναπτυχθούμε αρκετά στο καλλιτεχνικό τομέα, γιατί θεωρώ ότι πολύ το χρειαζόμαστε. Ναι. Και ειδικά στο χώρο που δεν υπάρχει τίποτα, δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω. Οπότε θα μ' άρεσε μια συνεργασία μεταξύ Αγγλίας και Κύπρου και Ελλάδας, γιατί όχι? Γιατί όχι, μπορείς, είμαι σίγουρος για σένα. Μακάρι. Ή θα ήθελες να σε ευχηθώ? Να φύγει ο κορονοϊός, γίνεται? Αυτό δεν είναι από το χέρι μου, όμως ελπίζω να γίνει σύντομα, γιατί σε όλους μας έχει κάνει τα όνειρά μας και τα σχέδιά μας τα έχει καταστρέψει. Εγώ θα σε ευχηθώ. Θα σε ευχηθώ να είσαι υγιής. Θα σε ευχηθώ τα όνειρά σου, αυτά που μας εξέφρασες και αυτά που δεν μας είπες, να υλοποιηθούν και να κάνεις κι άλλα τόσα. Γιατί είμαι σίγουρος για σένα. Είσαι ένα πολύ ταλαντό πλάσμα και θα κάνεις πολλά. Θα πας μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάβα μου, και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα και πάνω απ' όλα υγεία, γιατί χωρίς την υγεία δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ σε ευχαριστώ που με κάνεις ποδαρικό στην πρώτη μου τηλεοπτική συνέντευξη και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή, είτε στο Λονδίνο είτε στην Κύπρο. Εννοείται, με τιμά πάρα πολύ που ήμουν το ποδαρικό σου. Καλή αρχή να έχεις και ξέρω ότι θα πας πολύ ψηλά κι εσύ και εύχομαι κάθε καλό. Καληνύχτα, Έμιλι μου. Σε αυτό το σημείο, η διεύθυνση, το προσωπικό και όλοι οι συνεργάτες του Hellenic TV καλωσορίζουμε τον δημοσιογράφο Σάβα Ζαβρό και του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.